ότι αν θέλουμε να σώσουμε την Ευρώπη, πρέπει να φύγουν όλοι όσοι ήρθαν και δεν σέβονται την Ευρώπη. Τι εννοώ? Τσαντόρ, μπούργκες, σαρίες κτλ. Έξω από την Ευρώπη. Δεν θέλεις? Στη χώρα σου. Δεν μπορείς, μεγάλε, να θέτεις από μια χώρα που δεν σου αρέσει. Που εκεί δεν έχεις δικαιώματα. Και αφού δεν σου αρέσει αυτή η χώρα, να πηγαίνεις στην Ευρώπη που δεν σου αρέσει η χώρα σου για αυτό που συμβαίνει και να θες στην Ευρώπη να επιβάλλεις αυτά που δεν σου αρέσουν στη χώρα σου που γίνονται. Μιλάμε για παράνοια. Βλέπω και στην Αθήνα πλέον και το μάτι μου γυρίζει με την καλή έννοια του όρου. Να βλέπω μπούργκες. Δηλαδή τα δικαιώματα των γυναικών, αυτό που παραβιάζονται κατάφορα, δεν τους αφορούν ορισμένους. Δεν τους νοιάζουν. Και η πρώτη δήλωση του Βούκα ήταν αυτή, του Δούκα, αυτού του Δούκα. Του Δούκα. Μιλάτε για μένα. Πάρε την να ανοίξω στόχο μου τώρα, πάσε τόση. Άστο να πάει στο καλό. Άστο να πάει στο καλό τώρα, γιατί δεν μπορώ άλλο. Για να δούμε λοιπόν τι είπε ο Κίσιγκερ. Να τον ακούσουμε. It was a grave mistake to let in so many people of totally different cultural and religious and concepts because it creates a pressure group inside each country that does that. Λοιπόν, όπως καταλάβατε τι λέει, να παίζει το βίντεο και να πάρω την ειδική μου, γίνεται. Να το κάνουμε λέξη-λέξη τι λέει ο άνθρωπος. Να παίζει το βίντεο, πράγμα. Ήταν μεγάλο λάθος να αφήσουμε να περάσουν τόσο πολλοί άνθρωποι, λέει ο Κίσιγκερ. Μεγάλο λάθος. Τόσο εντελώς διαφορετικής κουλτούρας. Εδώ σταματάμε. Γιατί? Όταν είσαι πολιτικό Ισλάμ, τότε τελειώνει η θρησκεία. Όταν βλέπω ομάδες πολιτικού Ισλάμ, τρομάζω με αυτά που βλέπω, που έρχονται και δεν θέλω να τα δουν κάποιοι. Όταν βγαίνει ο Δούκας και λέει, ακούστε, το 20% των Αθηναίων, του Δήμου Αθηναίων, λέει, είναι αλλοδαπή. Και χαίρεται. Χαίρεται. Και θα θυσιάσουμε, λέει, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακούστε, για την ασφάλεια των υπολείπων. Αυτό είπε ο Δούκας, ο νέος δήμαρχος. Ίδια πάστα και ίδιο φύραμα είναι. Οι ίδιοι είναι όλοι τους. Η ίδια αντίληψη έχουν, δεν έχουν κάτι διαφορετικό να πούνε. Πράσινα, νάτους και καγκούλια και παραμύθια. Τι λέει παρακάτω, για να το δούμε τον Κίσιγκερ. Τόσο εντελώς διαφορετικής κουλτούρας, διαφορετικού θρησκεύματος και έννοιας. Ακούστε, διαφορετικού θρησκεύματος και έννοιας. Διαφορετικού θρησκεύματος και έννοιας. Είναι σημαντικές οι δύο λέξεις, κλειδιά. Θρησκεύμα και έννοια. Πολιτικό Ισλάμ είναι αυτό. Κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Και παρακάτω τι λέει, για να το δούμε. Γιατί δημιούργησε μια ομάδα πίεσης. Η ομάδα πίεσης σημαίνει ότι αυτοί, με βάση τα όσα λέει το Κοράνι τους, όταν γίνουν πλειοψηφία, επιβάλλουν την άποψή τους στις μειοψηφίες. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Το αντιλαμβανόμαστε ή απλά το λέω για να το πω? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα πρέπει να τη δούμε κατάματα. Πριν είναι πολύ αργά. Διότι άκουσα ξαφνικά τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει, ακούστε, για εθνικό θέμα, για το δημογραφικό. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν περήφανος που μολιάζει την Ελλάδα με λαθρομετανάστες. Λαθρομετανάστες, το λέω πλέον. Ούτε 50.000 απόστημα. 2,50% ήταν αυτά. Λοιπόν, θα τον πετύχω τον κουδουμάνο κάπου, δεν μπορεί. Έτσι, ιδιωτικά. Θα τον βρω. Θα τον βρω. Εκεί. Θα πούμε πολλά. Ως άνθρωποι, διαλεκτική μέθοδος. Γιατί το παίζε Βελιγέκας. Μπάζε τόση. Ας πάει και τα παλιά μου. Αυτά όλα τα λέω για ένα μόνο λόγο. Πώς δικαιωνόμαστε. Θυμάμαι στο βιβλίο μου «Πολυπολιτισμός και παγκοσμιοποίηση». Δύο τόμοι ήταν. «Πολυπολιτισμός και παγκοσμιοποίηση» και «Παγκοσμιοποίηση ο μεγάλος όλεθρος». 1997 ήταν. Έχω ξεχάσει και τα χρόνια. Όχι. Συγγνώμη. 2000 και 2001. Δύο βιβλία. 600 σελίδες. Αυτά έλεγα. Τότε, πριν κάποιοι να ανακαλύψουν ακόμα τη λαθρομετανάστευση, ανακαλύψουν τον πατριωτισμό, τους αγώνες και τους λαθρέους και αυτά, τα έλεγα. Επιβεβαιώθηκα. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκα. Ο Θεός δεν ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.